Σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες του λαού, ενδοξότατοι, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, επιτέλους, τούτη τη χρονιά μπορούμε να εορτάζουμε τους λαοφιλείς Αγίους μας Κωνσταντίνο και Ελένη, όπως αρμόζει και θέλει η παράδοση σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πανέμορφη πόλη, σε αυτή την μοναδική παραλία. Και είναι ο λαός μας που τιμά τους Αγίους αυτούς εξαιρέτως, θα έλεγε κανείς, γιατί ο λαός λειτουργεί με έναν δικό του τρόπο μοναδικό. Όσο και αν προσπάθησαν να διαβάλουν την αγιότητά τους, όσο και αν προσπάθησαν να υποτιμήσουν το μεγαλείο τους, δεν κατόρθωσαν να βγάλουν τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, τους αυτοκράτορες, από την ψυχή του λαού. Και αυτό γιατί ξέρουν όλοι και νιώθουμε ενδόμηχα ότι χάρη στον μέγα αυτόν της ιστορίας άντρα και Άγιο της Εκκλησίας μας με τη μητέρα του, οφείλουμε την ελευθερία του να θρησκεύουμε, να πιστεύουμε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Θεάνθρωπο Κύριο, να έχουμε τον Σταυρό ως σύμβολο της ζωής μας, να μπορούμε να γευόμαστε την χαρά της σωτηρίας των ψυχών μας. Διότι την κατάλληλη στιγμή ανεδείχθη αυτός που μπόρεσε να δει ποια είναι η στιγμή η αληθινή της ιστορίας. Και δεν πήγε απλώς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά έγραψε και ιστορία. Διότι αντελήφθη ότι χρειαζόταν αυτό που αποτελεί την πεμπτουσία, μια ενότητα για να συνεχίσει να υπάρχει μια αυτοκρατορία και να ειρηνεύει ο κόσμος. Και είδε ότι η ενότητα αυτή δεν ήταν άλλη από την πίστη στον Χριστό, από την ενότητα που ήδη είχαν οι χριστιανοί μέσα στις κατακόμβες, από την ενότητα που είχε ποτίσει με το αίμα τους οι μάρτυρες της πίστεως, από την ενότητα που έδειχνε τον αληθινό Θεό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Και έτσι είδε το όραμα και πήρε το μήνυμα από τον ουρανό, γιατί ήταν έτοιμος ακριβώς να δώσει λύση. Και με την ανεξιθρησκεία που κήρυξε και υπέγραψε, άρχισε να είναι πλέον ο χριστιανισμός ένας τρόπος ζωής που δεν κρυβότανε, που μπορούσε ελεύθερα να θρησκεύει ο κάθε χριστιανός, και άρχισε να συγκροτείται πλέον μια εκκλησία ελεύθερη και ταυτόχρονα ζωντανή. Όμως είχε διαπιστώσει την φθορά που υπήρχε και έτσι επέλεξε να στραφεί προς την Ανατολή για να ανατείλει μια νέα αυτοκρατορία 1000 και πλέον ετών, χάρη στο όραμά του να δημιουργήσει μια μεγάλη και νέα πρωτεύουσα, εκεί που έβλεπε ότι υπήρχε κέριο σημείο, συνάντηση που θα μπορούσε να γίνει πολιτισμόν και κυρίως να ανοιχτεί και πάλι μια οικουμενική προσπάθεια για όλο τον κόσμο. Και παρέμεινε πιστός στο όραμα της ενότητος για την Εκκλησία. Γι' αυτό και πρώτος αυτός καθιέρωσε το συνοδικό της σύστημα με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπου έπρεπε να αντιμετωπιστεί επιγόντως ο Άριος και η αίρεσή του, διότι έβλεπε ότι ακριβώς αυτή η αίρεση δημιουργούσε ρήγμα και ήξερε πολύ καλά ότι αν αυτό το ρήγμα κυριαρχήσει μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού και της πρώτης εκείνης εκκλησίας, θα ήταν και ρήγμα για ολόκληρο το λαό του και την αυτοκρατορία του. Γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει πάντοτε. Και επιτρέψτε μου να το σημειώσω, γιατί είναι πολύ επίκαιρο και στις ημέρες μας και στους καιρούς μας και με έχετε ακούσει επανειλημμένα να το αναφέρω. Είναι γεγονός ότι τα σχίσματα, οι ρήξεις και οι διχόνιες μέσα στους λαούς πολλές φορές ξεκινούν από το εκκλησιαστικό γεγονός, μέσα από τους κόλπους μιας εκκλησίας. Και αυτό είναι τραγικό όταν γίνεται και όταν συμβαίνει, που πολλές φορές οδηγεί σε εμφύλιο και σε αλληλοσπαραγμό, γιατί αφήνεται να εισχωρήσει μέσα στους ανθρώπους ένα μίσος και ένας διχασμός και χάνεται η ενότητα που σώζει. Έτσι ο Μέγας Κωνσταντίνος με την μητέρα του Ελένη έδωσαν τον σύμβολο του Σταυρού και μάλιστα τον ίδιο τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, για να είναι αυτό ο φύλαξα και για όλη την Οικουμένη και για κάθε χριστιανό. Και μέχρι σήμερα βιώνουμε αυτή την αλήθεια. Γι' αυτό τους τιμούμε και τους αγαπούμε.
Γι' αυτό ξέρουμε ότι είναι αυτοί οι θεμελιωτές μιας ελεύθερης ζωντανής εκκλησίας όπως την θέλει ο Χριστός. Και μας έχουν παραδώσει σε εμάς την ευθύνη στους μεν ποιμένες να κρατούμε την ενότητα της εκκλησίας με την ακρίβεια της πίστεως, την ενότητα της εκκλησίας μέσα στα μυστήρια της σωτηρίας, την ενότητα της εκκλησίας με τον λόγο της γραφής και των πατέρων μας. Αλλά επαφίεται και στους άρχοντές μας, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο, που έχει ευθύνη ιδιαίτερα στον τόπο και στην πατρίδα μας, να αντιλαμβάνονται κάθε φορά τη στιγμή της ιστορίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Και πιστεύω ακλόνητα ότι όντως τούτη την ώρα η ηγεσία μας, στην όποια μορφή της, είτε αυτών που έχουν την ευθύνη της κυβερνήσεως, εγώ πιστεύω και οποιοδήποτε άλλος που έχει ρόλο μέσα στη δημοκρατία, έχουν όλοι αντιληφθεί ένα πράγμα. Ξέρουμε πού ανήκουμε, πού μας αρμόζει και πώς μας αρμόζει να ζούμε και πώς διασφαλίζουμε την ελευθερία του λαού μας, τα σύνορα της πατρίδας μας και τη ζωντανή μας εκκλησία. Και πιστεύω ακλόνητα ότι όλοι σφυριλατούν την ενότητα που είναι το μεγάλο μας όπλο. Δεν είμαστε ο πολύ μεγάλος λαός και το μεγάλο και απέραντο κράτος. Έχουν άλλοι αυτή την αίσθηση που όμως θα κάνουν και κάνουν τα μεγάλα σφάλματα. Είμαστε ένας λαός με ιστορία και παράδοση, με πολιτισμό που θεμελιώσαμε τη δημοκρατία στην Οικουμένη. Αλλά που σήμερα πρέπει να έχουμε αντίληψη μιας πραγματικότητας για να διατηρήσουμε αυτό που οι πατέρες μας παρέδωσαν και να το δώσουμε στα παιδιά μας. Γι' αυτό ευγνωμονώ όλους εδώ στον τόπο μας. Και το ξέρουν καλά και οι άρχοντές μας και οι επισκέπτες μας και όσοι αναλαμβάνουν ευθύνες, ότι σφυριλατούμε όλοι μαζί αυτή την ενότητα που ο λαός μας τη χαίρεται, τη θέλει, χωρίς να διασαλεύουμε καθόλου τη δημοκρατία μέσα στην οποία ζούμε. Και σε ό,τι μας αφορά παραμένουμε πιστοί στο καθήκον μας να διακονούμε αυτόν τον λαό στην πνευματικότητά του, στην σωτηρία των μυστηρίων του και στο λόγο του Θεού και βεβαίως να ερχόμαστε φιλάνθρωπα να στεκόμαστε στον κάθε αδελφό. Σεβόμενοι την ευθύνη που έχουν οι ηγέτες μας και οι υπεύθυνοι της πολιτείας και όχι μόνο, για να φέρουν εις πέρας και το δικό τους έργο. Και προσευχόμαστε και ευχόμαστε για αυτό το έργο να είναι όντως αυθεντικό και αληθινό για το λαό μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την παρουσία σας. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να έχουμε και πάλι μέτρα που να μας στερούν και αυτή τη χαρά αυτής της παρουσίας σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την παραλία, σε αυτή τη θάλασσα, σε αυτή την ευλογημένη πόλη. Και θα έχουμε φέτος και άλλες ευκαιρίες. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, εκφράζω όλων τις ευχές για την ονομαστική σας εορτή, μου το επιτρέπουν όλοι και οι υπουργοί και οι πάντες. Να είστε καλά, με υγεία και δύναμη, να χαίρεστε την οικογένειά σας και να συνεχίσετε το έργο σας. Θα σας καλέσουμε και πάλι, όπως καλώ και όλους. Την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε το αντάμωμα των παραδοσιακών χωρών. Βλέπετε έτοιμα τα λάβαρα, θα είναι πολύ περισσότερα. Εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες με τις παραδοσιακές στολές θα χορέψουν εδώ μπροστά στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην παραλία μας για να διατρανώσουν την πόλη μας, που είναι μια πολυπολιτισμική πόλη με παραδόσεις από όλη την Ελλάδα, και για να θυμηθούμε τι παραλαμβάνουμε και τι παραδίδουμε. Την Κυριακή το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο και πάλι αντάμωμα των παραδοσιακών μας χωρών. Και θα σας καλέσουμε και 19 του μηνός Ιουνίου για να κηρύξουμε την έναρξη του θεσμού που ονομάσαμε τα τελευταία χρόνια Ναυτική Εβδομάδα, με έναν ιδιαίτερο τρόπο εδώ στην πόλη του Βόλου, όπου ξέρουμε τι σημαίνει για μας η θάλασσα, και έτσι θα έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων όλη την εβδομάδα, και μάλιστα θα είναι αυτή η εβδομάδα αφιερωμένη στο ηρωικό μας και ελληνικό Καστελόριζο και ο Νοών Νοήτο. Αυτή είναι η πόλη μας. Χαιρόμαστε που είστε όλοι κοντά μας. Έτσι θα συνεχίσουμε ενωμένοι με την ευχή και τη χάρη των Αγίων μας Κωνσταντίνου και Ελένης, με τη χάρη του Θεού. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, στους εορτάζοντες και σε εορτάζουσες. Χριστός Ανέστη!